Να σας καλωσορίσω στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Βρισκόμαστε στην ιματιοθήκη του Ιδρύματός μας. Η ιματιοθήκη αυτή δημιουργήθηκε το 2011, λίγο μετά τη δημιουργία της μαθητικής στέγης των Καρδαμήλων, που ήταν μια μεγάλη επιθυμία της οικογένειας Τσάκου για να βοηθήσει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Εντοπίζοντας λοιπόν κάποιες ανάγκες που υπήρχαν σε αυτά τα παιδιά, αποφασίστηκε να ξεκινήσει το έργο της ιματιοθήκης. Εδώ λοιπόν συγκεντρώνουμε ρούχα από απλές δωρεές πολιτών της χιακής κοινωνίας, ρούχα ιματισμού, εξοπλισμό, παπούτσια για ενήλικες, για παιδιά, τα οποία τα συγκεντρώνουμε, τα αξιολογούμε, τα χρησιμοποιούμε μετά, έτσι, τα ταξινομούμε μάλλον μετά. Και όποιος έχει ανάγκη μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσει να πάρει αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτή την ιματιοθήκη για καλό σκοπό. Οπότε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη είμαστε ανοιχτά στις 2 με 5, όπου οποιοδήποτε μπορεί να έρθει με μεγάλη φυσικά εχεμήθεια, είτε να παραδώσει ιματισμό που δεν χρειάζεται, είτε να παραλάβει ιματισμό που χρειάζεται. Κατά καιρούς έχουν δοθεί μεγάλες ποσότητες ιματισμού και εκτός σχοιού αλλά και εντός σχοιού. Έχουμε στείλει στο φιλανθρωπικό οργανισμό Θεόφιλο, στην Ιερά Μητρόπολη Κεφαλινία, στην Ιερά Μητρόπολη Λέσβου, στο Χατζικυριάκιο Ίδρυμα, στους Πυρόπληκτους Ευβίας, στα ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, στο Δημοχείο, στους Άπορους Ξάνθης Κομωτινής, στα χωριά ΣΟΣ Βάρης, Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στο Χαμόγελο του Παιδιού, στην Κιβωτό του Κόσμου, στο Ίδρυμα Ελίζα, στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Χίου, στο Νίκο Ευγυρίας Κάμπου, στο Σύλλογο Τριτέκνων και στο Σύλλογο Πολυτέκνων, σε πρόσφυγες, σε ορφανοτροφείο της Ρωσίας που φιλοξενήσαμε και 30 παιδιά, σε ορφανοτροφείο της Ρουμανίας, στην Ουκρανία και στο St. Nicholas Preparation School στην Γκάνα, ένα σχολείο που ίδρυσε και συντηρεί το ίδρυμά μας. Οπότε θα ήταν μεγάλη παράληψη σε αυτό το σημείο να μην ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα όλους τους πολίτες για τις απλές δωρεές που κάνει ο καθένας από το υστέρημά του. Επίσης να ευχαριστήσουμε πολλά καταστήματα της Χίου τα οποία μας βοηθάνε προσφέροντάς μας καθημερινά και νέο ηματισμό, καθώς και τους εθελοντές μας οι οποίοι έρχονται αφιλοκερδώς και προσφέρουν τη βοήθεια τους για να συντηρείται αυτό το έργο.